Κάθε ταξίδι είναι συναρπαστικό, αλλά ακρίβεια πρόοπτα. Η ψηφιακή σου ζωή είναι ένα τέτοιο ταξίδι. Προϋποθέτει εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά, αλλά όχι αφέλεια. Η ψηφιακή online ζωή σου είναι σαν την πραγματική. Προσέχεις πού είσαι, με ποιον, πού δίνεις τα στοιχεία σου και με ποιον κάνεις συμφωνίες. Όλοι θέλουν την εμπιστοσύνη σου, αλλά όχι όλοι την αξίζουν. Με κάθε σου κλικ κάνεις επιλογές που επηρεάζουν όλους μας. Γι' αυτό την επόμενη φορά ψάξε, μάθε, δράσε. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα καταναλωτής σήμερα, 15 Μαρτίου. Το εμπόριο και οι συναλλαγές, γενικά η καταναλωτική μας συμπεριφορά έχει φύγει από τα συμβατικά στερεότυπα και έχει πάει στο διαδίκτυο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάριο Νότα, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΠΙΖΟ. Καλημέρα. Χαίρετε. Νότα. Καλημέρα σας. Και να δούμε το μήνυμα που μόλις εξέπεμψε τόσο εύστοχα αυτό το βίντεο που είδαμε. Τι μπορεί να σημαίνει για τον απλό άνθρωπο που μας βλέπει σήμερα, κύριε Νότα? Σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι πολύ περισσότερο από ένας απλός καταναλωτής, όπως το καταλάβαινε μέχρι σήμερα, και πολύ περισσότερο από ένας πολίτης, όπως το καταλάβαινε μέχρι σήμερα. Είναι ένας ψηφιακός πολίτης. Ένα κομμάτι αυτής της νέας του ιδιότητας είναι ότι είναι καταναλωτής, ότι πλέον με το πλαστικό χρήμα, έτσι όπως μας το έχουν επιβάλει, είναι αναγκασμένος να κάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν τα έκανε πριν. Να τα κάνει μέσω του διαδικτύου, αλλά και ίσως πολύ σημαντικότερο, η ιδιότητα του ως πολίτης έχει πλέον αλλάξει ριζικά. Και μάλιστα με έναν τρόπο μοναδικό, έτσι ώστε να ευθύνεται όχι μόνο για τις προσωπικές του επιλογές, αλλά για τις συνέπειες σε συλλογικό επίπεδο του κάθε κλικ που κάνει. Και να πούμε ότι πια το αποτύπωμά μας είναι σε πάρα πολλές καθημερινές μας κινήσεις, κάτι που δεν συνέβαινε ούτε στα προηγούμενα χρόνια σε εμάς, ούτε στη γενιά των γονιών μας. Τεράστιο. Και το έχετε πραγματευτεί το θέμα ως ΕΡΤ, το περίφημο δικαίωμα στη λύθη. Πλέον το κάναμε και εδώ στην εκπομπή μας. Πολύ σωστά. Και μπράβο σας και ευχαριστούμε για τα ευήκοα ότα. Είναι ακριβώς έτσι. Δεν χάνεται τίποτα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν ιδιαίτερα οι πιο ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, τα μικρότερα παιδιά, η τρίτη ηλικία, οι λιγότερο μορφωμένοι. Τα μικρότερα παιδιά πρέπει να υπάρξει παιδεία και δεν νομίζω από μόνα τους ή από ότι μπορούμε να τους πούμε εμείς οι γονείς να είναι επαρκές. Νομίζω ότι πρέπει να μπει και στα σχολιά μια τέτοιου είδους ενημέρωση για το πώς θα διαχειριζόμαστε αυτό το κομμάτι που είναι της καθημερινότητάς μας πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Κύριε Αγγελίδη, αν αυτό σας λέει κάτι, εχθές μέσα στην άγρια νύχτα με πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος δεν ήξερε τίποτα για το θέμα, έλαβε το δελτίο τύπου το δικό σας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Το θέμα των ψηφιακών δικαιωμάτων του πολίτη πρέπει να ενταχθεί στο εγκύκλιο πρόγραμμα. Να ξεκινήσει από ψηφιακό παιχνίδι στα μικρά παιδιά που θα τους μάθει τα δικαιώματά τους και να εξελιχθεί σε έλεγχο των περίφημων apps στο κινητό στην τρίτη τάξη του λυκείου. Τα οποία παιδιά πια είναι πολύ εύφορα στο να δεχτούν την πληροφόρηση, γιατί έτσι αλλιώς δέχονται όλη αυτή τη διαδικασία στην καθημερινότητά τους με τα iPad, με τα κινητά, με τις εφαρμογές για να δουν παραμύθια. Το θεωρούν χρήση το δεδομένο παιχνίδι όπως θεωρούσαμε εμείς, παίζαμε, ξέρω εγώ τι παίζαμε μικροί, ποδοσφαιράκια και τέτοια. Τα δικά τους δεδομένα είναι αυτά. Το iPad, η χρήση των υπολογιστών κλπ. Κύριε Νότα, ναι βέβαια. Mm-hmm. Επειδή όμως σήμερα δεν θα μιλήσουμε γενικά για την ψηφιακή εποχή, θα μιλήσουμε με αφορμή την ημέρα του καταναλωτή για την συμπεριφορά μας ψηφιακά ως καταναλωτές. Εδώ τι πρέπει να προσέχουμε, εδώ πώς πρέπει να αντικαταστήσουμε τον τυχόν αναλφαβητισμό μας και τι μας απειλεί και τι είναι ευκαιρία. Πού είναι απειλές και πού είναι ευκαιρίες. Πάρα πολύ σωστά. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι χωριζόμαστε σε δύο μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, όλοι μας. Στους ψηφιακούς αυτόχθονες και στους ψηφιακούς μετανάστες.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ηλικίες οι οποίες έχουν γεννηθεί μέσα στην ψηφιακή εποχή και όπως σωστά είπατε, παίζουν στα δάχτυλα τεχνολογία, αλλά είναι πολύ πιο ευάλωτες. Αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον και έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη της ψηφιακής παιδείας για την οποία συζητάμε. Και υπάρχει και το ανάποδό τους, δηλαδή η μεγαλύτερη ηλικία, οι ψηφιακοί μετανάστες, οι οποίοι είναι κάπως πιο υποψιασμένοι μεν, αλλά δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία. Δεν ξέρω πώς, να. Ναι. Επομένως, έχουμε διπλή ανάγκη. Σαν ως ΕΚΠΙΖΟ και όχι μόνο, και ως Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, έχουμε αναπτύξει προτάσεις και για τα δύο αυτά προβλήματα. Όπως πολύ σωστά λέτε, περνάνε από την παιδεία και όχι μόνο. Περνάνε από τη δημοσιότητα. Περνάνε από τα ΜΜΕ. Αναπτύσσουμε στην ΕΚΠΙΖΟ μια σειρά από σύντομα οπτικοακουστικά μηνύματα, θα τα πιστοποιήσουμε και όλα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ναι, τα οποία θα απευθυνθούν στα δημόσια και στα ιδιωτικά ΜΜΕ και θα ζητήσουν τη συνδρομή τους. Πρέπει να κάνουμε κάτι σαν κοινωνία. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ο άλλος είναι το εγκύκλιο πρόγραμμα που σας περιέγραψα. Ένας τρίτος σημαντικός τρόπος είναι να το κάνουμε το θέμα ευρωπαϊκό. Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή ώστε να υπάρξει μια γιορτή ετήσια για τα ψηφιακά δικαιώματα του πολίτη. Δουλεύουμε για να υπάρξει ένας Ευρωπαίος συνήγορος των ψηφιακών δικαιωμάτων του πολίτη και συνομιλούμε με το Ευρωκοινοβούλιο. Ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, αλήθεια, πριν μου πείτε γι' αυτό. Πώς είναι τα πράγματα στο εξωτερικό? Δεν είναι μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα. Ευχαριστώ που ρωτάτε. Το πρόβλημα της χρήσης του διαδικτύου και της κατανάλωσης, όπως λέει και ο Χρήστος, μέσα από το διαδίκτυο. Η Consumer International, η Διεθνής των Καταναλωτικών Ενώσεων, το έχει κάνει σήμερα κεντρικό θέμα τα ψηφιακά δικαιώματα για ολόκληρη την Ευρώπη. Η καμπάνια που κάνουμε, αυτό που είδατε και άλλα, είναι μέρος της ευρωπαϊκής καμπάνιας, που σημαίνει ότι υπάρχει ευαισθησία. Η G20, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η G20 στο Βερολίνο, συνεδριάζουν με αποκλειστικό θέμα αυτό. Έναν ασφαλή ψηφιακό κόσμο, όπως το λέμε. Να δούμε τη G20 να έχει ευαισθησίες και τίποτα άλλο στον κόσμο. Και μάλιστα για τα ψηφιακά θέματα. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν τεράστια συμφέροντα. Ναι, έγινε προχθές, ανακοινώθηκε ένας κώδικας διοντολογίας για τις online αγορές. Έχετε συμβάλει σε αυτό? Ως οργάνωση που... Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Έχουμε συμμετοχή στην Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας για τον κώδικα δεοντολογίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για να πούμε μερικά πράγματα που πρέπει να προσέχει χρηστικά, να περάσουμε λίγο πέρα από το μήνυμα σε πιο χρηστικά πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι εκείνο των κωδικών που χρησιμοποιούμε, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν οδηγίες, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να τους αλλάζουμε συχνά, αλλά όλοι μπερδευόμαστε γιατί δεν ξέρουμε πού να τους σημειώσουμε. Είναι και 800 πια, 800 κωδικοί. Απολύτως. Και αυτό μας κάνει ακόμα πιο ευάλωτους. Έχω κάποια ανατριχιαστικά στοιχεία μαζί μου. Όπως παραδείγματος χάρη ότι το 1/3 των υπολογιστών παγκοσμίως έχουν ήδη προσβληθεί από κάποιο τύπου ιό. Αυτό μας κάνει ακόμα πιο ευάλωτους. Αλλά για να πάμε στο χρηστικό που λέτε. Τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, με όλα αυτά τα passwords? Η δική μας συμβουλή είναι: βρείτε μια υπηρεσία, υπάρχουν αρκετές, οι οποίες προσφέρουν το εξής. Σας δίνουν την ευχαίρεια να έχετε ένα master password, όπως λέτε, ένα κεντρικό password, και να αποθηκεύετε στους ασφαλείς σερβερ τους, στο μηχανισμό τους, στο σύστημά τους, όλα τα επιμέρους password που έχετε. Υπάρχει ένα πρόσθετο όφελος σε αυτό. Όχι μόνο ότι χρειάζεται κανείς να θυμάται μόνο ένα password, αλλά στο πρέπει ότι... να πάει μέσω αυτής της υπηρεσίας. Δηλαδή, αν όμως εγώ θέλω στον υπολογιστή, στο σπίτι μου, σε ένα πρόγραμμα Word, το οποίο λογικά το βλέπω μόνο εγώ, να αποθηκεύσω όλους αυτούς τους κωδικούς, έτσι, υπάρχει η ασφάλεια σε αυτό ή μπορεί κάποιος να μπει και να υποκλέψει μέσα από τον υπολογιστή μου όλους αυτούς τους κωδικούς? Μια πρόχειρη απάντηση σε αυτό θα ήταν, θα σας έλεγα ότι αν αισθάνεστε ότι το PC σας, ο υπολογιστής σας, η ταμπλέτ σας κλπ. Είναι ασφαλής, ότι τρέχετε προγράμματα και antivirus και firewall και anti-malware, ότι η ιδέα σας είναι ασφαλής, αρκεί να κάνετε κάτι πρόσθετο. Το αρχείο Word στο οποίο θα βάλετε όλη σας την ψηφιακή ζωή, να κάνετε, να το κλειδώσετε, το επιτρέπει το Word αυτό, να το κλειδώσετε με ένα master. Με ένα κεντρικό κωδικό. Με ένα κωδικό. Άλλο ένα πιν. Τουλάχιστον θα έχετε δύο. Αυτό που θα τα αποθηκεύσουμε. Το θυμόμαστε. Πείτε μου τώρα για τους κινδύνους που ολοχεύουν. Αυτό πια όλο το πράγμα θέλει και χάπι για το Alzheimer. Δεν είναι. Το λιγότερο. Και για την αρτηριακή πίεση. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, όχι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε να προστατευτούμε και πώς μπορούμε να κάνουμε τα βήματα ορθά, έτσι ώστε να μην ελοχεύουν κίνδυνοι γύρω από τις κινήσεις μας διαδικτυακά, τις αγορές μας, την καταναλωτική μας τακτική. Ήδη ανέφερα ότι είναι τρεις κατηγορίες προστασίας που πρέπει κανείς να έχει στην συσκευή του η οποία συνδέεται με το ίντερνετ. Και εδώ βάλτε και ένα αστεράκι, γιατί σε λίγο θα συνδέεται όλο μας το σπίτι με το ίντερνετ των πραγμάτων.
Επομένως, δεν είναι απλά υπόθεση ενός PC πλέον ή μια ταμπλέτα. Λόγω της επερχόμενης τεχνολογίας πέμπτης γενιάς, το 5G που θα τα αλλάξει όλα αυτά. Το οποίο είναι εδώ. Το ίντερνετ των πραγμάτων συμπεριλαμβάνει την οδική μας μετακίνηση. Είμαστε η μόνη τηλεοπτική εκπομπή που είχαμε συνδεθεί απευθείας με την έκθεση στη Βαρκελόνη, να ξέρετε, και τα μας τάπανε. Είστε ενήμεροι γι' αυτό. Είμαστε θηρία ενήμερα. Αυτό πρέπει να γίνει τίτλος εκπομπής. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε. Τι λέγαμε. Το ένα είναι αυτό που είπατε. Το ένα είναι αυτό το οποίο είπα. Το άλλο είναι να είναι κανείς, πώς να σας πω, να μην αισθάνεται ασφαλής. Να ψάχνει τα διεθνή φόρα, να ψάχνει την ενημερότητα. Δεν μας τρομάζεται όμως. Δηλαδή θέλω να στείλω εγώ ένα μήνυμα σε μία φίλη μου. Στη σύζυγό μου, ας πούμε, τέλος πάντων. Ναι. Σε ένα φίλο μου εδώ στον παγόνι. Ναι. Με email ή με... μέσω του Facebook ή μέσω. Τέλος πάντων, ναι. Δεν μπορώ να αισθάνομαι ασφαλής ξέροντας ότι απέναντί μου έχω έναν εγγυημένο άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύομαι. Μπορείτε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πολύ μεγάλη οίκη, γιατί μεγάλη οίκη στο ίντερνετ υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά πολύ μεγάλη είναι ελάχιστη, μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτοί οι πολύ μεγάλοι οίκοι όχι απλά αναπτύσσουν τεχνολογία, αλλά φροντίζουν αυτές τις απειλές προληπτικά, γιατί απλά έχουν πάρα πολλά να χάσουν. Αν υπάρξει πρόβλημα. Είχε πρόβλημα η Yahoo. Έκανε ό,τι μπορούσε να το θεραπεύσει. Βγήκε με καθυστέρηση να το ανακοινώσει. Αλλά έκανε κάτι γι' αυτό τελικά. Yeah. Απλά λοιπόν, μας έβαλε όλους να ξαναλλάξουμε κωδικούς κτλ. Δυστυχώς. Πάμε λίγο στην καταναλωτική μας συμπεριφορά που συνδέεται με όλα αυτά. Έρχομαι σε αυτό ακριβώς. Έρχομαι σε αυτό ακριβώς. Και θα σας πω τι κάνω εγώ ίδιος. Προτιμώ να εμπιστευθώ τον πολύ μεγάλο και εκεί να έχω τον κόμβο. Τον κόμβο όλης της εμπιστευτικότητας όσων κάνω, από το να ανταλλάξω mail μέχρι να αποθηκεύσω τους κωδικούς μου, παρά να εμπιστεύουμε πάρα πολλά μαγαζιά. Δηλαδή, αν πηγαίνω από εδώ και από εκεί και παρακάτω, τον ένα χρησιμοποιώ για mail, τον άλλο χρησιμοποιώ για κάτι άλλο. Αυτό είναι μονόδρομος όμως μόνο για τις μεγάλες εταιρείες. Είναι ασφαλέστερο. Ηλεκτρονικό εμπόριο, τι κάνουμε, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προσέξτε. Υπάρχουν οι μεγάλοι κολοσσοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα και υπάρχουν και πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θέλοντας και μέσα στην κρίση να εδραιώσουν την παρουσία τους και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών, κάνουν online καταστήματα. Κάτι απλό λοιπόν που θα το καταλάβουν όλοι. Κάτι απλό που θα το καταλάβουν όλοι. Αμέσως, σήμερα, τώρα, πρέπει να φροντίσουν να ζητήσουν από την τράπεζά τους να παίρνουν SMS με κάθε συνδιαλλαγή την οποία γίνεται. Να ενημερώνονται ηλεκτρονικά. Εδώ προσέξτε. Οι πρακτικές των τραπεζών είναι κατεχρηστικές, γιατί χρεώνουν τρελά ποσά για αυτή την υπηρεσία. Εγώ μαζί με τη γυναίκα μου υπολογίζω ότι για να έχουμε σε λίγες πιστωτικές κάρτες και τους λογαριασμούς μας αυτή την υπηρεσία, πληρώνουμε πάνω από 150 ευρώ το χρόνο. Ναι, είναι, γύρω... είναι απαράδεκτο. Είναι ένα με 1,5 ευρώ το μήνα σίγουρα, σας το λέω εγώ. Για ένα. Για ένα λογαριασμό. Για ένα. Αλλά είναι παράλληλα μονόδρομος. Προσέξτε, αν δεν σου έρχεται, αν δεν ακούσει το beep-beep του SMS, να το κοιτάξει αμέσως την ώρα που γίνεται. Εγώ προσωπικά έχω βρει αρκετές και βέβαια αυτό η τράπεζα. Σε τι μπορεί να σου εγγυηθεί η τράπεζα. Δηλαδή, εσύ έχεις απ' την άλλη έναν απαταιώνα. Δεν το ξέρεις. Ένα απαταιώνα. Κάνεις μια αγορά στον απαταιώνα. Είναι υποχρεωμένη η τράπεζα να σου πει, χτύπησε τώρα ότι κάποιος αγόρασε αυτοκίνητο. Ναι. Ωραία, εσύ το έχεις αγοράσει, αλλά απέναντι ο άλλος δεν θα στο στείλει. Είναι απαταιώνα. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι πώς μπορεί. Όχι, προσέξτε, αν εσύ το πάρει χαμπάρι την ώρα που ο άλλος έκανε τη συνδιαλλαγή και θα το πάρει σε δευτερόλεπτα, ειδοποιείς αμέσως την τράπεζά σου. Και δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η συνδιαλλαγή και θα τον πιάσουν. Α, θα βρουν από εκεί δηλαδή ότι δεν θα χρησιμοποιείται το σύστημα ηλεκτρονικά, ότι κάποιος έκανε γίνεται συναλλαγή με την κάρτα σου ή κάποιος έκανε transfer σε τραπεζικό σου λογαριασμό και σε ειδοποιεί με SMS. Ναι, αλλά το λέω, την έχω κάνει εγώ. Και απέναντί μου όμως έχω μία μη έμπιστη εταιρεία η οποία δεν θα μου στείλει τα προϊόντα τα οποία έχω παραγγείλει. Α, εσείς, ναι, αναφέρεστε σε αυτό. Προσέξτε, και εκεί υπάρχουν τρόποι. Ο κάθε ένας έμπορος στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μία φήμη η οποία φαίνεται από το με πόσους έχει συνδιαλλαγή, πόσα παράπονα υπάρχουν για τις συνδιαλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα και πόσοι είναι ικανοποιημένοι. Αυτό το ξέρει η τράπεζα? Όχι, όχι. Την ώρα που κάνετε τη συνδιαλλαγή με οποιοδήποτε σχεδόν πόρταλ, δηλαδή από το. Ναι. Αν μπορώ να αναφέρω από το Scrooge μέχρι ναι, το eBay. Το Amazon. Μέχρι το Amazon. Ωραία. Θα δείτε ότι εκείνος που πάτε να συνδιαλλαγείτε, πέρα από ότι μπορεί να έρθετε και σε επαφή μαζί του, αλλά βέβαια μπορεί να σας παραπλανήσει, υπάρχουν στοιχεία που τα κρατάει το ηλεκτρονικό μαγαζί. Με πόσο έχει συνδιαλλαγή, με τι ποσοστό επιτυχία. Σου λέω ότι είναι είναι αξιόπιστος, δεν είναι. Και τις περισσότερες φορές βλέπετε και την αλληλογραφία. Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί πράγμα τον κατήγγυλαν και πώς απάντησε το μαγαζί. Ωραία. Πολύ ώρα χρειάζονται, πάρα πολύ ώρα χρειάζονται αυτά. Δεν προλαβαίνω. Όταν τον αέρα, είναι 2 λεπτά παραπάνω ενέργειες ασφαλείας. Που δυστυχώς πρέπει να τις κάνουμε. Κύριε Νότα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε. Είστε καλά.